Για να συζητήσουμε για την Πέμπτη Γιορτή Μελιού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Κομωτινής στις 5 και 6 Οκτωβρίου, καλέσαμε και φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον πρόεδρο του Συλλόγου Μελισσοκόμων Ροδόπη στο Κεντρί, κύριο Νίκο Καρακοστίδη. Κύριε Καρακοστίδη, σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας. Για ακόμη μια χρονιά, λοιπόν, μια εκδήλωση η οποία έχει γίνει θεσμός στην πόλη της Κομωτινής, η Γιορτή Μελιού, πραγματοποιείται για συνεχόμενη χρονιά με μεγάλη επιτυχία στην πόλη μας. Φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 5 και στις 6 Οκτωβρίου. Ένα διήμερο πλούσιο με δράσεις, με ενημερωτικές εκδηλώσεις, αλλά και πάρα πολλές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους. Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των δύο αυτών ημερών. Στις 5 και 6 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο και Κυριακή, ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Ροδόπης στο Κεντρί, για πέμπτη συνεχή φορά, διοργανώνει την Γιορτή Μελιού. Είναι μια γιορτή για την πόλη, με αρκετές δράσεις, με πολύ ενημερωτικό υλικό, με προσφορά μελιού γιαούρτι στους συντοπίτες μας, με δράσεις για τα παιδιά, με καραγκιόζι, με τυπική εξαγωγή μελιού. Και πολλές άλλες δράσεις, οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί τη φετινή χρονιά, ιδιαίτερα για τους μικρούς μας φίλους, φιλοξενώντας και μία κοπέλα η οποία θα περάσει αυτές τις ώρες ευχάριστα μαζί με τους μικρούς μας φίλους, κάνοντας διάφορες δραστηριότητες, όπως το face painting και πολλές άλλες δράσεις. Χειροτεχνίες, σταυρόλεξα, ζωγραφιές, θα βάλουμε τα παιδιά να απλώσουν τη φαντασία τους, πώς φαντάζονται τη μέλισσα, θα εξηγήσουμε στα παιδιά ποια είναι η μέλισσα, ποια είναι η σφίκα. Θα εξηγήσουμε το ρόλο της μέλισσας, το πόσο σοβαρός είναι, που δεν είναι μόνο το μέλι, αλλά είναι η επικονιαστική της δράση που φροντίζει για να έχουμε μήλα, πορτοκάλια, χλάδια κτλ. Που αν λείψει η επικονίαση θα λείψουν όλα αυτά από τους οποροπόλες και από τους παραγωγούς. Θα υπάρχει φυσικά και η ενημέρωση του Συλλόγου για την διατροφική αξία της μέλισσας και των προϊόντων. Είναι πολύ σημαντικό. Mm. Το ξεκινήσαμε πριν από 5 χρόνια και βλέπουμε ότι έχει αρκετά μεγάλη επιτυχία. Οι συντοπίτες μας είναι αρκετά ενημερωμένοι, μας τιμούν πάρα πολύ αγοράζοντας τα προϊόντα τα τοπικά, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Θράκη γενικότερα αλλά και ο νομός Ροδόπης κατέχουν μια εξαιρετική θέση από πλευράς φυτικού βασιλείου, με αποτέλεσμα να έχουμε αρώματα ιδιαίτερα, χρώματα, γεύσεις που σε άλλες περιοχές δεν τα βρίσκουμε. Εξαιρετικά. Και να πούμε ότι θα συμμετέχει και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων, Δύναμη Ψυχής, ο οποίος θα ενημερώνει το κοινό για τον καρκίνο, εφόσον είμαστε και στον Οκτώβριο, που είναι ο μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου. Κύριε Καρακοστίδη, θα ήθελα να ρωτήσω, φτάνοντας στην πέμπτη χρονιά, την οποία θα διεξαχθεί η εκδήλωση αυτή, όπως είπατε κι εσείς, ο κόσμος αγαπάει τα προϊόντα της μέλισσας και τα προτιμάει, και ιδιαίτερα από τους παραγωγούς. Έχει βοηθήσει λίγο στην ανάπτυξη της μελισσοκομείας αλλά και της πώλησης των προϊόντων κατευθείαν από τους παραγωγούς, εκδηλώσεις όπως αυτή? Βεβαίως και έχει βοηθήσει και ευχαριστούμε όλους τους ροδοπίτες που μας τιμούν συνεχώς. Έχει σημασία στα χρόνια αυτά να ο καταναλωτής να ξέρει τι τρώει, στο βαθμό που μπορεί τουλάχιστον, και σε αυτό εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Θεωρούμε ότι τα ντόπια μέλια είναι εξαιρετικά και αξίζει τον κόπο να τα δοκιμάσει. Σε λίγα χρόνια δυστυχώς τα πράγματα δεν θα είναι έτσι. Οδεύουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε απαξίωση της μελισσοκομείας. Δεν είναι ώρα να αναλύσω τους λόγους, αλλά η εκτίμησή μας είναι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν τόσα πολλά μελίσια και το μέλι που θα καταναλώνεται θα είναι εισαγόμενο. Το κόστος της μελισσοκομείας είναι πάρα πολύ υψηλό. Μάλιστα. Το κράτος δυστυχώς δεν είναι αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια, μας βλέπει λίγο διαφορετικά. Άλλωστε είμαστε και ο μοναδικός κλάδος, θα έλεγα, ότι δεν ζητούμε χρήματα από την πολιτεία, ζητούμε όμως στήριξη σε άλλα θέματα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να το καταλάβουν. Να μείνουμε λίγο σε αυτό και να μιλήσουμε, εκτός από την στήριξη την οποία χρειάζεται από το κράτος, τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζει ο κλάδος και σε τοπικό επίπεδο.
Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουμε ήδη αποτελέσματα. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους αγρότες, οι οποίοι είναι, θα έλεγα, αλληλένδετοι με τη μελισσοκομεία, διότι χωρίς την αγροτική παραγωγή η μελισσοκομεία θα έχει πρόβλημα. Προσπαθούμε λοιπόν να τους ενημερώσουμε όσον αφορά τα θέματα των ραντισμάτων. Σε έναν βαθμό θα έλεγα ότι το έχουμε πετύχει. Υπάρχουν οι νέοι αγρότες, οι οποίοι είναι πιο ενημερωμένοι, πιο συνειδητοποιημένοι, έχουν αφουγκραστεί το γεγονός ότι δεν πρέπει να ραντίζουν μέρα μεσημέρι. Κάποιοι δεν το ασπάζονται. Φέτος είχαμε κάποια προβλήματα. Χάσαμε πολλά δισεκατομμύρια μέλισσες στον κάμπο της Ροδόπης. Ελπίζουμε σιγά σιγά να αλλάξει αυτό. Είχαμε μια κακοτυχία άλλη φέτος. Πέρασαν πολλές χιλιάδες όμορφα μεν πουλιά, αλλά καταστροφικά για τη μελισσοκομεία, οι λεγόμενοι μελισσοφάγοι, οι οποίοι προκάλεσαν πολύ μεγάλη ζημιά, και σε συνδυασμό με την ξηρασία φέτος θα έχουμε μειωμένη παραγωγή μελιού. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να γίνουν μεγάλες εισαγωγές κατώτερης ποιότητας μελιού και αγνώστου ταυτότητας. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τι ακριβώς μέλι επιλέγουμε να φάμε, για να μην εποστούμε και τις περαιτέρω δράσεις ενός αμφιλεγόμενου εισαγόμενου προϊόντος. Να μιλήσουμε λίγο για τις ενημερωτικές δράσεις του Συλλόγου, γιατί γνωρίζουμε ότι πέρυσι είχατε επισκεφτεί και αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάνατε ενημερώσεις στους μαθητές, οι οποίοι μαθαίναν όλα τα θετικά του μελιού και της μέλισσας και όλη την πολύ μεγάλη δράση της, η οποία παίζει στην διατροφική μας αλυσίδα. Σίγουρα διοργανώνεται και φέτος, τη φετινή σεζόν, κάποιες ανάλογες ημερίδες. Ο σύλλογος μας είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν αποσκοπεί σε κάποιο οικονομικό όφελος. Γι' αυτό και κυρίαρχο στοιχείο είναι η ενημέρωση, που είναι το α και το ω. Ενημέρωση για το ρόλο της μέλισσας, που θα πρέπει να την προστατεύσουμε σαν τα μάτια μας για να έχουμε ζωή στον πλανήτη. Εξού και αυτό που κυκλοφορεί ευρέως, ότι που είπε ο Αϊνστάιν, ότι αν εκλείψει, το είπε με την μαθηματική του σκέψη, ότι αν εκλείψει η μέλισσα και δεν γίνεται όλη αυτή η επικονίαση, σε βάθος χρόνου θα έχουμε πρόβλημα. Ήδη κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εικόνες από μια περιοχή που ρυπάνθηκε πάρα πολύ στην Κίνα, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν οι άνθρωποι να ανεβαίνουν πάνω στα δέντρα και με τους κουβάδες και με τα άνθη να προσπαθούν να κάνουν τεχνητή γονιμοποίηση. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν στοχεύουμε στους μικρούς μας φίλους, στους μαθητές, οι οποίοι θα είναι αυριανοί πολίτες, συνειδητοποιημένοι πολίτες, και θα αγαπάνε τη μέλισσα. Έτσι έχουμε δεχτεί και προτάσεις από σχολεία. Συνολικά έχουμε επισκεφτεί 14 σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσιο, λύκειο, και έχουμε προγραμματίσει και για την επόμενη χρονιά επίσης ενημερωτικές επισκέψεις. Αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι ότι κάποιοι δάσκαλοι είναι εξαιρετικοί, έχουν κάνει φοβερή δουλειά από κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας κάνουν ερωτήσεις ιδιαίτερες και στοχευμένες, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται στα σχολεία στο θέμα της μέλισσας. Εξαιρετικά. Πολύ ωραία. Πριν να αλλάξουμε θέμα, να ενημερώσουμε ακόμη μια φορά τους τηλεθεατές μας αυτό το Σάββατο και την Κυριακή, 5 και 6 Οκτωβρίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης, της Κομωτινής, από τις 10 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Ναι. Έτσι, η πέμπτη γιορτή μελιού, με πολλά κεράσματα, με μήλι και γιαούρτι, πάρα πολλές δράσεις για τους μικρούς μας φίλους και φυσικά η ενημέρωση από τα μέλη του Συλλόγου. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα και να μιλήσουμε για το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Μελισσοκομείας, το οποίο θα διεξαχθεί και αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες. 1, 2 και 3 Νοεμβρίου θα γίνει το τρίτο Συνέδριο Επαγγελματικής Μελισσοκομείας. Είναι μια πολύ μεγάλη δράση. Καταφέραμε, επειδή είμαι και στην Οργανωτική Επιτροπή των Συνεδρίων, καταφέραμε να πείσουμε όλους τους μελισσοκόμους να οργανωθούμε και να δούμε τα προβλήματα λίγο σφαιρικά και ομαδικά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι το κράτος τα τελευταία χρόνια δεν δίνει σημασία στο μελισσοκομικό κομμάτι του. Επειδή είναι μικρό, το θεωρούν αμεληταίο. Όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι στις ΗΠΑ τα τελευταία 2 χρόνια
εξαγγέλθηκε ένα πρόγραμμα 2,5 δισεκατομμύρια δολαρίων για την προστασία της μέλισσας. Μάλιστα. Προβλήματα πάρα πολλά. Υπάρχει μία αναρχία, θα έλεγα, και όποιος θέλει γίνεται μελισσοκόμος, χωρίς να υπάρχουν κανόνες, μόρφωση, χωρίς να σέβεται αυτά που είναι γραμμένα στην ήδη υπάρχουσα νομοθεσία, καταστρατηγούνται, δημιουργούνται προβλήματα με τους πολίτες και προσπαθούν μέσα από αυτά εδώ τα συνέδρια να βάλουμε μία τάξη. Να αναδείξουμε το μέλι, γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, ενώ έχουμε τόσο εξαιρετικά μέλια, δεν τα προβάλλουμε κατάλληλα. Γιατί το μέλι και τα λοιπά προϊόντα, ο βασιλικός πολτός, η πρόπολη, η κυρίθρα, το κερί, το δηλητήριο μέλισσας, είναι και θα μπορούσαμε να τα δούμε όχι μόνο με τη διατροφική τους αξία, αλλά και από την ιατρική τους πλευρά. Σίγουρα. Και έτσι μέσα από τα συνέδρια αυτά προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο πώς να κινηθεί και κάποια στιγμή να μπορέσουμε να αναδείξουμε το μέλι στην πραγματική του διάσταση. Δεν ανακαλύψουμε φυσικά εμείς τώρα το μέλι, 50 εκατομμύρια χρόνια λέει ένας καθηγητής ότι υπάρχει παραγωγή μελιού. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία που έχει βγάλει το περιβόητο μέλι μανούκα, το οποίο πουλάει 1.000 ευρώ το κιλό, 1.500, 2.000 και ερχόμαστε τώρα και βλέπουμε μία έρευνα που κάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η συντοπίτησά μας η κυρία Τανανάκη από τους προσκυνητές στο χωριό μου, η οποία έχει κάνει μία σοβαρή έρευνα και έχει αναδειχθεί και σε συνέδρια και σε επιστημονικά περιοδικά που λέει το βαμβακόμελο είναι ένα κλικ ανώτερο από το μέλι μανούκα. Μάλιστα. Και εμείς το πουλάμε 7 ευρώ και το μανούκα 1.500. Μάλιστα. Οπότε πρέπει... Έχουμε καλέσει στο συνέδριο όλη την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ελπίζουμε να μην έρθει μόνο για να πιει καφέ, να μας χαιρετήσει και να φύγει, να καθίσει να μας ακούσει και να κάνουμε κάτι. Και να λάβουν υπόψη σοβαρά τα δεδομένα και να προβούν στην ανάλογη βοήθεια την οποία, και στήριξη η οποία χρειάζεται ο κλάδος, γιατί πραγματικά είναι ένας κλάδος πολύ σημαντικός και για την οικονομία και για την ανάπτυξη του τόπου μας. Πολύ ωραία. Κύριε Καρακοσίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και για την ενημέρωση. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι όλοι οι ροδοπίτες είναι καλεσμένοι Σάββατο Κυριακή να έρθουν να ακούσουν, να δοκιμάσουν, να γευθούν και να ενημερωθούν για το τι σημαίνει μέλισσα, πρωτίστως και μετά μέλι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.